Είναι μια πρωτοτυπία των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, ειδικά η επαγγελματική εκπαίδευση που έχει ιδιαίτερα έτσι, χτυπηθεί με όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από ειδικότητες, περίπου τις μισές από τις ειδικότητες που υπάρχουν στα επαγγελματικά λύκεια και στις επαγγελματικές σχολές σήμερα, που δεν έχουν ακόμα επαγγελματικά δικαιώματα. Δηλαδή η πολιτεία έχει φτιάξει τις ειδικότητες, έχει δώσει περιεχόμενο στις σπουδές των παιδιών μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία, αλλά δεν τους έχει δώσει το τι θα κάνουν όταν βγουν στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι μια πρωτοτυπία. Δεν πρέπει να γίνει ακριβώς το αντίθετο. Και βεβαίως έχουμε πολλές ειδικότητες από αυτές που έχουν επαγγελματικά δικαιώματα, που η νομοθεσία αναφέρεται σε δεκαετίες πριν. Θα έλεγα ότι υπάρχουν νομοθεσίες από το 1960, παρότι τα επαγγέλματα και η τεχνολογία έχει αλλάξει και έχει ξαναλλάξει όλη αυτή την περίοδο. Και τελευταία έχουμε και την περίπτωση ειδικότητας, όπου ενώ τα παιδιά μαθαίνουν δύο αντικείμενα στο σχολείο, το επαγγελματικό δικαίωμα, η πολιτεία τους δίνει δικαιώματα μόνο για τη μία πλευρά της ειδικότητάς τους. Και αυτό είναι πρόσφατο, είναι πριν δύο μήνες.